Γιάννη Σκαρβέλη, προϊσταμένη του γραφείου ΟΟΤΑ Αγγλίας και Ιρλανδίας. Γεια σας, κύριε Σκαρβέλη, καλημέρα σας. Και ο κύριος Γιώργος Τάσιος, πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Χαλκιδικής και της Ένωσης Ξενοδοχείων. Τον ξέρουμε τον κύριο Τάσιο χρόνια. Μιλάμε για εκπρόσωπος των ξενοδόχων. Είστε στην είσοδο του Πόρτο Καράς, γιατί εκεί γίνεται ένα κορυφαίο συνέδριο του ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Έτσι δεν είναι? Ότι ζηλεύουμε, η αλήθεια. Ζηλεύουμε, η αλήθεια είναι. Έχουμε αυτοπροσκληθεί, να ξέρετε. Λοιπόν, για πέστε μας γι' αυτό, σας παρακαλώ, να ξεκινήσουμε από την κυρία, από την κυρία Σκαρβέλη. Ελάτε, κυρία Σκαρβέλη. Βεβαίως, πράγματι, βρισκόμαστε στην όμορφη Χαλκιδική, που είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχει πολύ ωραίο καιρό και όχι μόνο ότι βγάζουμε τον ήλιο και θάλασσα, αλλά είμαστε με μεγάλη στοχευμένη στρατηγική ότι θέλουμε να βγει προς τα έξω ο προορισμός της Χαλκιδικής. Και γι' αυτό το συνέδριο αυτό, το ITT, το Institute of Travel and Tourism, γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται στη Χαλκιδική μετά από 15 σχεδόν χρόνια. Κύριε Τάσιο, γιατί επιλέχθηκε η Χαλκιδική ως προορισμός και χώρος, ειδικά το Πόρτο Καράς? Μας μιλήσει και ένας Χαλκιδικιώτης, έτσι. Βέβαια. Η πιο δύσκολη ερώτηση, νομίζω, είναι αυτή. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, γι' αυτό επιλέχθηκε. Σωστό. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι υποδομές, οποίες έχουμε, για παράδειγμα, εδώ βρισκόμαστε στο Olympic Hall και στην πανέμορφη μαρίνα του Πόρτο Καράς, αλλά κυρίως η δράση που αναπτύσσει η Χαλκιδική μέσω του τουριστικού οργανισμού τα τελευταία χρόνια, μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού, το Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Σκαρβέλη, καθώς επίσης και την ηγεσία του Υπουργείου μας, γιατί έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από τον Νοέμβριο του 2023 να μπορέσουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα κόψουμε το νήμα αυτή τη πολύ μεγάλη εκδήλωση. Τριήμερη ουσιαστικά εκδήλωση σε ένα συνεδριακό χώρο που 270 σύνεδροι βρίσκονται εδώ, προφανώς για να πούν τα δικά τους, να το πω έτσι απλά, αλλά κυρίως τις επόμενες μέρες να δουν τη Χαλκιδική και να μην δουν μόνο τις όμορφες παραλίες. Υπενθυμίζω, είμαστε πρώτοι σε γαλάζιες τιμές, μην το ξεχνάμε. Σωστά. Γιατί το συνέδριο πραγματεύεται και την αηφορία γενικά και τη sustainability σε σχέση με τον τουρισμό, αλλά και τον πρωτογενή τομέα. Θα δούμε και μια μεταποιητική μονάδα με πράσινη υγρό στη Χαλκιδική στο επόμενο διάστημα, καθώς και ιστορικούς χώρους. Προφανώς θα έχουμε και τη διασκέδασή μας, την οποία αν δεν έρθετε από κοντά δεν θα την καταλάβετε. Μάλιστα. Θα ανταποκριθούμε, να ξέρετε. Κάποια στιγμή θα ανταποκριθούμε. Εννοείται. Πέστε μας λίγο για τα ωφέλη γενικότερα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έρχονται εκεί πολύ σημαντικές προσωπικότητες αυτό το συνέδριο. Κυρία Σκαρβέλη. Έρχονται καταρχήν οι ίδιοι ιδιοκτήτες από τουριστικά πρακτορία. Έρχονται σε πολύ υψηλό επίπεδο εκπρόσωποι των tour operators. Έρχονται ακαδημαϊκοί. Αλλά το βασικότερο από όλα, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ στη Χαλκιδική. Και για μας ήταν αυτό το μεγαλύτερο μας στοίχημα. Είναι πολλαπλασιαστές οι ίδιοι, influencers όπως λέμε, ναι, που με το δικό τους τρόπο και μέσα από τη δουλειά τους, αλλά και μέσα από τα social τους, θα μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα ότι είχαν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία στη Χαλκιδική. Και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι μέχρι στιγμή τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Και αυτό είναι καλό. Κύριε Τάση, πιο ψηλά είμαστε φέτος, γενικότερα? Να δώσω ένα στοιχείο για τους Βρετανούς τουρίστες, που μας ενδιαφέρει λόγω και του συνεδρίου, ότι ξεπεράσαν τους 80.000 αφήξεις το 2023 μέσω του αεροδρομίου Μακεδονία και περιμένουμε αυτό να αυξηθεί και φέτος, σε μια χρονιά που τα δεδομένα δείχνουν τουλάχιστον ότι έχουμε τα ίδια νούμερα με πέρυσι. Περιμένουμε ακόμη το επόμενο διάστημα. Η βαλκανική αγορά, ξέρετε, ο δικός τουρισμός Χαλκιδική είναι πολύ σημαντικός. Και προσθέσαμε ακόμη μια χώρα, το Κόσοβο, φέτος, γιατί δεν έχει θεώρηση βίζας. Ήδη τα πρώτα groups άρχισαν να έρχονται. Και φαίνεται ότι από το διάστημα Ιουνίου μέχρι και Σεπτέμβριο είμαστε σε μια μέση πληρότητα στο 70-75%. Υπάρχει περιθώριο βελτίωση, σαφώς. Το ζητούμενο κυρίως είναι να έχουμε σταθερούς αριθμούς και πρόοδο γενικότερα στον νομό, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις υποδομές μας. Νομίζω αυτός είναι και ο στόχος του συνεδρίου, όπου πρέπει να σας πω και εγώ ότι είχαμε αρκετούς που δεν έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Τόσο σημαντικό είναι το συνέδριο, γιατί προφανώς η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή έχει ψηλά και την σημαία της χώρας, μην το ξεχνάμε. Προφανώς. Στην Ελλάδα, υπηρετικός προορισμός, δεν είμαστε νησί, και αυτό νομίζω κάνει και τη διαφορά. Η τουριστική καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στη Χαλκιδική, λοιπόν, στο Πόρτο Καράς. Ωραία τα λες. Στη διεθνές συνέδριο, ευρωπαϊκό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα συνέδριο. Πολύ. Και καλό καλοκαίρι προφανώς. Να είστε καλά, τα πούμε και πάλι έτσι. Θα τα πούμε και πάλι. Περιμένουμε. Αυτό λέμε, παρακαλάμε. Θα είστε καλά. Θα τα πούμε και πάλι. Λέμε, θα έρθουμε να κάνουμε εκπομπές κάποια στιγμή από εκεί. Ξέρετε που είμαστε στο Open. Είμαστε, αν θέλετε, για τις προσκλήσεις, εδώ είμαστε όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Την καλημέρα μας.